Τώρα, είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι από σήμερα πέφτουν τα πρόστιμα για όσους είναι άνω των 60, κυρίες και κύριοι, και παραμένουν ανεμβολίαστοι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Πάλι στη σύνδεσή μας η Αναστασία Αργυριάδου. Αν έχουν πιστεί, Αναστασία, οι 60-άριδες, για να αποφασίσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία. Χθες λοιπόν στα εμβολιαστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες πολίτες άνω των 60 εμβολιάστηκαν. Υπολογίζεται ότι έχει εμβολιαστεί το 90% της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Υπάρχουν όμως και περίπου 200.000 πολίτες άνω των 60 που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Δεν έχουν πραγματοποιήσει δηλαδή ούτε μία δόση εμβολίου. Σε αυτούς θα επιβάλλεται από σήμερα το πρόστιμο. Ακόμη και αν έρθουν σήμερα να εμβολιαστούν, το πρόστιμο για το μήνα Ιανουάριο των 50 ευρώ θα το πληρώσουν κανονικά, δεν θα τους βεβαιωθεί για το μήνα Φεβρουάριο. Ξέρονται όσοι έχουν κάνει αίτημα για κατοίκον εμβολιασμό, είναι περίπου 15.000 σε όλη τη χώρα και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη εμβολιασμό του. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πρόστιμο αυτό θα βεβαιώνεται στην εφορία και δεν θα γίνεται παρακράτηση είτε από μισθό είτε από τη σύνταξη, Λίνα.